Έκλεισε ο σταυρός της πόλης του Ηρακλείου και τα οχήματα με την παράλληλη οριοθέτηση του εργοταξίου. Αν ξεκινήσουν τώρα τα έργα ανάπλασης, καταστραφήκαμε οικονομικά, υποστηρίζουν καταστηματάρχες του κέντρου, οι οποίοι κάνουν σαφές ότι το εργοτάξιο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην εμπορική δραστηριότητα και την τουριστική κίνηση. Όλοι τους φαίνεται παράξενο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί να γίνει τώρα και γιατί δεν έχει γίνει ήδη. Έτσι, αφού αν το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα γιατί έχουν καθυστερήσει, γιατί δεν είχαν ξεκινήσει τόσο καιρό. Αυτό λέει ο κόσμος και αυτό λέμε για εμείς, είναι μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Θα πέσει πάρα πολύ ο τζίρος μας και προερχόμαστε, σας είπα, και από τριπλή καραντίνα. Και καλά θα γίνει να φτιαχτεί αυτό το κομμάτι. Αλλά τώρα, αμέσως από την πανδημία, αμέσως από το lockdown, καλοκαίρι, που θα περιμένουμε και κόσμο και να δουλέψουμε και τα μαγαζιά και όλοι μας. Και πώς θα δίνονται τα υγειονομικά μέτρα με 1,5-2 μέτρα διάβαση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κακό και καταστροφικό για όλους αυτούς τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο να ξεκινήσουν τώρα. Πρέπει άμεσα να μετατεθούν αυτά τα έργα, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, και μετά να κάνουν αυτό που πρέπει. Εννοείται ότι όλοι θέλουμε την καλεσθησία της πόλης μας, μια και το ιστορικό κέντρο είναι κάτι το οποίο είναι επισκέψιμο περισσότερο από κάθε άλλο, αρκεί να είναι την ώρα που πρέπει και όχι όποτε θέλουν. Όπως περιέγραψαν, περίμεναν με λαχτάρα την τουριστική περίοδο για να δουλέψουν μετά από 8 σχεδόν μήνες lockdown, με τους ίδιους να πέφτουν από τα σύννεφα όταν πληροφορήθηκαν τις εξελίξεις επανεκκίνησης του μεγάλου έργου στην καρδιά του Ηρακλείου. Το να ζούμε στην πραγματικότητα αλλά μην τη βιώνουμε είναι μεγάλο θέμα. Και αυτό που μας δείχνουν είναι ότι δεν τη βιώνουν. Λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε. Είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Όταν μας κόβει σε αυτή τη δυνατότητα, γιατί πραγματικά μας την κόβει, γιατί το καλοκαίρι είναι να δουλέψει ο τουρισμός. Ζητούμε να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτή την τουριστική καλοκαιρινή περίοδο για να μπορέσουμε να καλύψουμε υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας στους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή, ενώ ήμασταν 8 μήνες κλειστοί, μας ζητούν να ξανακλείσουμε ουσιαστικά. Αυτά τα έργα να γίνουν, σας παρακαλούμε, ένα τρίμηνο αργότερα, να περάσει η τουριστική σεζόν. Είναι 8 μήνες όλα τα μαγαζιά κλειστά και αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν μία ανάσα. Να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης το επόμενο τρίμηνο, ζητούν καταστηματάρχες οι οποίοι υπέγραψαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Καταστηματάρχες συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος αν και δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό τους, δεν ικανοποίησε τελικά το αίτημά τους. Άκουσα με προσοχή τους επιχειρηματίες και τους εξήγησα ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι δίπλα τους και θα κάνει ό,τι μπορεί για να τους διευκολύνει κατά τη διάρκεια των εργασιών. Αποτελεί δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται. Είναι όμως πολιτική επιλογή μας το έργο να ξεκινήσει τώρα, ώστε να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος ενός ετούς. Είμαστε αποφασισμένοι να το διεκδικήσουμε. Δεν σταματάμε εδώ τον αγώνα. Είναι ικανοποιημένοι από την Προφανώς και όχι. Στην περιοχή τέθηκαν σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει ανησυχητικές εικόνες, με οδικό δίκυκλου να διασχίζει το πεζοδρόμιο ανάμεσα σε πεζούς. Ενώ τα ερωτήματα που θέτουν καταστηματάρχες προς τη Λότζια είναι αν τελικά μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα του κορονοϊού σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις στα πεζοδρόμια. Δεν είμαστε μόνο εμείς που φωνάζουμε. Φωνάζει ο Σύλλογος των Ταξιτζίδων, φωνάζει ο Σύλλογος της Εστίασης, φωνάζει το ίδιο το Επιμελητήριο, ότι είναι λάθος στιγμή.